για ένα εξαιρετικό βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Ευτυχία τώρα, η δύναμη των θετικών συναισθημάτων, εκδόσεις Κριτική», από τον κύριο Μιχάλη Γαλανάκη μας έρχεται και τον κύριο Αναστάσιο Σταλίκα. Ο κύριος Σταλίκας είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Μιχάλης Γαλανάκης είναι δόκτωρ ψυχολογίας, διδάσκει ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαλανάκη να μιλήσουμε για αυτή την έκδοση και για το αν πραγματικά μπορούμε να χτίσουμε αυτά τα θετικά συναισθήματα που τόσο πολύ τα επιδιώκουμε αλλά και μας ταλαιπωρούν παράλληλα. Κύριε Γαλανάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στο πρώτο πρόγραμμα, νομίζω ότι η εισαγωγή ήταν πολύ όμορφη για το βιβλίο. Η εισαγωγή ήταν πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ αισθάνομαι περιττός. Δηλαδή, έχετε συστατικά βασικά ευτυχία. Είστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε τα βασικά συστατικά στοιχεία για την ευτυχία. Έτσι. Σωστό. Πολύ σωστό. Κύριε Γαλανάκη, νομίζω ότι το βιβλίο σου δίνει τη δυνατότητα να το χτίσει. Όλο αυτό. Όσο το διαβάζεις, νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις. Όταν το τελειώνεις και πέφτει το πρώτο τηλέφωνο για κάποιο πρόβλημα, το χάνεις. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί κάποιοι νομίζω ότι μας έχουν δώσει μια ψευδή εικόνα ότι η ευτυχία είναι μια μόνιμη κατάσταση και ότι αν ανέβουμε το βουνό, τελικά θα μείνουμε εκεί πέρα και συνέχεια. Σωστό. Αλλά δυστυχώς έχω να σας πω ότι έχει αναλλαγές η ζωή, έχει πολλές στροφές. Mm-hmm. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ούτε απόλυτα ευτυχισμένος, ούτε απόλυτα δυστυχισμένος. Έχει αναλλαγές πολλές η ζωή και εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτές. Το εντυπωσιακό με αυτό το βιβλίο είναι ότι δεν το προσεγγίζεται μόνο θεωρητικά, αλλά μας δίνετε και τις τεχνικές για να καταφέρουμε ad hoc, όπως λέτε κι εσείς, κάποιες στιγμές στη ζωή μας να βρίσκουμε την ευτυχία και μέσα από αυτή βεβαίως να παίρνουμε δύναμη. Αυτό είναι αλήθεια. Και για να πω την αμαρτία μου, οι συνάδελφοι ψυχολόγοι θα με πετάξουν στο πύρτο εξώτερο να μάθουν ότι έχω δώσει τεχνικές να τις εφαρμόζουν. Θα τις θεωρήσουν. Είναι ασύμφορο αυτό που κάνουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχει μεγάλο θέμα. Μας βοηθάτε όμως πολύ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την ευτυχία αυτές τις μέρες και δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει ταυτίσει τον ψυχολόγο με τεχνικές ευτυχίας. Mm-hmm. Πιο πολύ, ίσως να φταίμε και εμείς λίγο σε αυτό, έχουν ταυτίσει τον ψυχολόγο με απλώς αντιμετώπιση προβλημάτων και με βαριές καταστάσεις. Ενώ νομίζω ότι το ταξίδι για την ευτυχία και η αναζήτηση ευτυχίας είναι χαρακτηριστικό γνώσμα όλων μας και όλοι έχουμε αγωνία να την πιάσουμε. Οπότε το βιβλίο είναι καλή πάσα αυτό που κάνει. Το βιβλίο, να ξέρετε, είναι ένα επιστέγασμα έρευνας 10 χρόνων σχετικά με το πώς η ευτυχία κατακτάται και αφορά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Δηλαδή, αναφέρουμε πράγματα τα οποία δουλεύουν και σε διαφορετικούς πολιτισμούς, να το πούμε έτσι. Έτσι ακριβώς, βέβαια. Ναι. Και προσπαθούμε να το δώσουμε με έναν τρόπο έτσι πιο εκλαϊκευμένο και λιγότερο βαρύ από το καθαρά ακαδημαϊκό. Και να το συνδυάσουμε και με την εφαρμογή, δηλαδή και σε πραξιακό επίπεδο, αυτό διαβάσει κάποιος και καταλάβει κάποια βασικά στοιχεία. Μετά την επόμενη μέρα, τι κάνω, πώς ξεκινάω, τι μπορώ να κάνω εγώ από αύριο να φτιάξω τη ζωή μου. Νομίζω ότι έχει κάποιες ιδέες μέσα βασικές που ο καθένας μετά είναι σε θέση να τις ακολουθήσει, αν και εφόσον θέλει. Mm-hmm, νομίζω ότι όλοι θέλουμε. Να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέτε κάποια στιγμή ότι η κινητήριος δύναμη σε όλα αυτά, ας πούμε, το λέτε προς τον επίλογο αυτό, πίσω από το χρέος των ψυχολόγων, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με το πραγματικό νόημα της ζωής, να αγκαλιάσουν ουσιαστικά τα ταλέντα τους και να ζήσουν μια ζωή γεμάτη και ευτυχισμένη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, ότι ξεκινάμε κατ' ουσίαν αποδεχόμενοι τα θετικά μας και τα αρνητικά μας. Σίγουρα, αυτό που λέτε είναι αυτονόητο. Απλώς ξέρετε τι γίνεται με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που δεν ξέρω το για κάποιο λόγο συνωμοσιολογικό, ίσως όλοι επιμένουν να μας τα θυμίζουν τα αρνητικά μας. Δηλαδή, έχουμε και μια έμφυτη, είμαστε εκπαιδευμένοι στο να εντοπίζουμε τα αρνητικά πιο εύκολα από τα θετικά. Στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε όλα, προσπαθούμε να βρούμε το μεμπτό, προσπαθούμε να βρούμε το στραβό, προσπαθούμε να βρούμε το αρνητικό και στους άλλους και οι άλλοι σε εμάς. Και αυτό δημιουργεί έτσι μια κουλτούρα επικέντρωση στο αρνητικό. Και δυστυχία σας στο τέλος. Έτσι, γιατί άμα το βλέπεις το καλό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι εμείς για χρόνια πιστεύαμε ότι αυτή η επικέντρωση στο αρνητικό θα οδηγήσει σε αυτοβελτίωση. Ότι αν ξέρεις το αρνητικό σου και σε ψέχουν γι' αυτό, θα κάνεις κάτι να το φτιάξεις. Δεν δουλεύει τελικά αυτό. Φαίνεται ότι γνωστικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, αυτό δεν πυροδοτεί μηχανισμούς που mm-hmm. οδηγούν στην αυτοβελτίωση. Αυτό σε βουλιάζει. Αυτό ήθελα να πω. Αυτή είναι ακριβώς τη λέξη ήθελα να χρησιμοποιήσω. Ότι τελικά σε βουλιάζει περισσότερο. Οι φίλοι μας, οι εκπαιδευτικοί, λένε κάτι πολύ έξυπνο. Και παλιά λέγαμε ότι για να μάθεις να κάνεις ποδήλατο πρέπει να πέσεις, λέει. Τελικά αποδείχθηκε από την έρευνα ότι πέφτοντας, το μόνο που μαθαίνεις είναι να πέφτεις, τίποτα άλλο. Άρα για να μάθεις να κάνεις ποδήλατο πρέπει να μάθεις να στέκεις, όχι να πέφτεις. Μα θα πέσεις και όλα στη διαδικασία του να μάθεις να κάνεις ποδήλατο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρεις κάποιον να σε βοηθήσει ή ο εαυτός σου να σταθείς. Να μην επικεντρωθείς στο πέσιμο, αλλά να επικεντρωθείς στην ισορροπία που πρέπει να έχεις. Ακριβώς. Τις ικανότητες που πρέπει εγώ να αναπτύξω, γιατί αυτές θα με βοηθήσουν να πάω μπροστά. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας για να μην δώσουμε άλλο έτσι. Δικαίωμα. Μην τα πούμε όλα, γιατί πρέπει να αναγνώσουν να διαβάσουν το βιβλίο. Στους συναδέλφους σας και στους ψυχολόγους να τους θεωρήσουν ότι δεν χρειάζονται πλέον. Σαφώς και χρειάζεστε. Εγώ μόνο ένα πράγμα θέλω να σου πω έτσι, σαν τελευταίο επιστέγασμα, γιατί ήδη το βιβλίο πάει πολύ καλά και ο κόσμος πολύ το διαβάζει και από ό,τι μας λένε τους βοηθάει και πάρα πολύ. Πολύ, γιατί είναι και γραμμένο ευχάριστα και χιουμοριστικά και σπιρτόζικα.
και έχει μέσα και αρκετές συμβουλές οι οποίες μπορεί να τις ακολουθήσει κάποιος. Εγώ θέλω να σας αφήσω μόνο με την ατάκα του Καζαντζάκη, ο οποίος έλεγε ότι όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Θέλει να είναι διατεθειμένος να πεθάνει. αλλά δυστυχώς για να πας στον παράδεισο πρέπει να πεθάνεις πρώτα. Πρέπει να πεθάνεις πρώτα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οπότε το λέω και για την ευτυχία, ότι έχει ένα τίμημα ευτυχία, που είναι, δεν είναι σε λεφτά, δεν είναι σε χρήματα, ούτε πονάει κατά ανάγκη. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και μια διαδικασία νοηματοδότησης της ζωής, το τι κάνω και για ποιο λόγο κάνω αυτό που κάνω και με ποιους συναναστρέφομαι και για ποιο λόγο. Ναι. Το οποίο ανοίγει πολλά κλειδιά και στο μυαλό σου και στη ψυχή σου και τελικά φτάνει σε κάποια πράγματα τα οποία μέχρι πέρυσι, μέχρι πρόπερσι ήταν μυστικά. Τώρα σιγά σιγά αρχίζω και βλέπω ότι η κοινωνία αρχίζει και τα αγκαλιάζει και γίνονται προσπάθειες από πολλούς επιστημονικούς κλάδους να τα εφαρμόσουν. Κύριε Γαλανάκη, νομίζω ότι ήσασταν ποταμός και σας χρειαζόμαστε. Όπως είπατε, σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτογνωσίας και τελικά να φτάσουμε σε αυτό που λέγεται ευτυχία και όχι συνεχόμενα. Αυτό είναι που δεν έχουμε καταλάβει. Την ευτυχία έχει εναλλαγές. Δεν μπορείς να την έχεις συνεχόμενα. Λοιπόν, εγώ να κλείσω με ένα τίτλο από ένα κεφάλαιό σας, να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Το θετικό συνέστημα της αγάπης. Ευχαριστούμε θερμά να μας δίνετε πάντα τέτοιες δουλειές και καλή επιτυχία στο ακαδημαϊκό σας έργο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.